5 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, τα πάντα έχουν κρυφθεί σε ό,τι αφορά στην ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο, καθώς ο Αμαρινθιακός έχει ξεφύγει 9 βαθμούς από το δεύτερο της βαθμολογίας σταμιναϊκό. Ο Γιάννης Καρβέλης ρωτήθηκε αν η έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου στο πρωτάθλημα μπορεί να επηρεάσει την ομάδα εν ώψη των μπαράζ ανόδου. Προσπαθούμε να έχουμε κίνητρα στην καθημερινότητά μας σε όλες τις δράσεις και σε όλες τις καταστάσεις που μας αφορούν. Πιστέψτε με, μιλώντας με τα παιδιά, επειδή υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αυτό το πράγμα ως ντεζαβού, δηλαδή το έχουν ξαναζήσει με λίγα λόγια, αντιλαμβάνονται ότι όταν δεν υπάρχουν κίνητρα και πέσει η δουλειά στην καθημερινότητα, θα το βρεις μπροστά σου. Πριν πάρεις κάτι, είναι χαζός τρόπος να το πανηγυρίσεις. Η ομάδα θα το πάρει. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα. Είναι μέλλοντας αυτό που χρησιμοποιώ. Θα το πάρει. Και μέχρι να το κάνει πράξη, τα κίνητρα είναι ζωντανά εδώ. Η προηγούμενη φορά που το έκανε ήταν το 1991. Δεν μπορεί να μην έχουμε κίνητρα. Έχουμε τεράστια κίνητρα, αλλά έχουμε και κούραση. Και έχουμε και απέναντι πολλούς αντιπάλους, οι οποίοι θέλουν να προσθέσουν στη φετινή χρονιά να βάλουν τον εαυτό τους, δηλαδή σε μια διαδικασία να έχουν υπάρξει ανταγωνιστική απέναντι στον Αμαρινθιακό. Σε ό,τι αφορά στο κύπελο Εύβοιας και τις διπλές αναμετρήσεις με τη Νέα Αρτάκη, ο προπονητής του Αμαρινθιακού τόνισε ότι οι παίκτες του θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί. Θα είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, θεωρώ. Θα είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι στα πρόθυρα της Super League 2 και το εύχομαι όλο ψυχά να το καταφέρει ο Αρνά. Είναι μια πάρα πολύ, πολύ δυνατή ομάδα και σε νοοτροπία αλλά και σε ρόστερ, και παρόλο το κομμάτι που υπάρχει στο κανονισμό με τους μικρούς, επειδή έχω ζήσει στον οργανισμό της Αρτάκης, είναι βέβαιο ότι όπως και πέρασε τα ξαναθέλουν όλα. Θα έχουμε και εμείς τις δικές μας αντιρρήσεις. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στα μάτσα αυτά το καλύτερο μας αυτό για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί σε σχέση με τον τελικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιάσουν ενδιαφέρον αυτά τα παιχνίδια. Η Νεοφώτη στην προποντίδα διανύει εξαιρετική σεζόν και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με πολλά νέα παιδιά στο ρόστερ της. Ο Παναγιώτης Τοκπασίδης μίλησε για τους στόχους μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του συλλόγου στο θεσμό του κυπέλου. Να δώσω πολλά πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να είναι υγιής το παιδί και να έχει ένα καθαρό μέλλον. Για το Θανάση τον αναγνώστη, μιλάω, τον τερματοφύλακά μας, είναι ένα 15χρονο παιδί, το ρίξαμε στα βαθιά, είναι τερματοφύλακας της Μικτής Νέου. Υπάρχουν και άλλα παιδιά στην προποντίδα που θα πάρουν ευκαιρίες περισσότερο χρόνο, όπως είναι ο Σπύρου, όπως είναι ο Μαστραντονάς και κάποια άλλα παιδιά που σήμερα απουσίαζαν. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η προποντίδα. Προσπαθεί να βγάλει παιδιά από τα σπλάχνα της, από τις ακαδημίες της. Τα έχει καταφέρει αρκετά καλά αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι φέτος επιστρέψαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στις υψηλές θέσεις εδώ και 24 αγωνιστικές. Θα επιδιώξουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και εμείς τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης. Παίζουμε κύπελλο στο Αλιβέρι με τον Αμυναϊκό. Είναι από πολύ δύσκολο πάλι παιχνίδι, το οποίο είναι ένας στόχος για μας. Θα πάμε με ό,τι ελπίδες έχουμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση σε εκτός έδρας μάτς και πάλι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο κύπελλο, γιατί θεωρώ ότι αν ένας στόχος μας είναι να είμαστε στο πρωτάθλημα ψηλά, στο κύπελλο θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε και μέχρι το τελικό, αν μπορούμε και αξίζουμε.